Το βασικό στο πολυνομοσχέδιο είναι οι αρμοδιότητες για διαχείριση του νερού της σύδρευσης που μεταφέρονται στη ρυθμιστική αρχή, όχι πια ενέργειας, αποβλήτων ενέργειας και υδάτων, όπως είπαμε και χθες. Και αναρωτηθήκαμε, τι δουλειά έχει μια ρυθμιστική αρχή, αν όχι να ρυθμίζει την αγορά? Στην ενέργεια το ξέρουμε, το έχουμε δει και στην τσέπη μας. Στο νερό, τι ακριβώς θα ρυθμίσει? Υπάρχει ελεύθερη αγορά σε ένα δημόσιο και κοινωνικό αγαθό, όταν έχει απανωτές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και, αν θέλετε, μία από τις κορυφαίες του Φεβρουαρίου του 2022, με την οποία κατοχυρωνόταν ο δημόσιος έλεγχος στο νερό? Σήμερα θα το δούμε λίγο διαφορετικά, διότι ένας από τους νομικούς που στην ουσία παρενέβη για το δημόσιο αγαθό στο Συμβούλιο της Επικρατείας και έχει γνώση των αποφάσεων, άρα μπορεί να μας αποκωδικοποιήσει καλύτερα τα προβλεπόμενα στο πολυνομοσχέδιο, είναι ο κύριος Αλέξανδρος Σαρυβαλάσης. Καλημέρα, κύριε Σαρυβαλάση. Καλημέρα. Πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, υπάρχει μία επίσημη εκδοχή ότι αυτό είναι μία τακτοποίηση ουσιαστικά ζητημάτων που δόλως έχουν σχέση με την ιδιωτικοποίηση του νερού και αυτή είναι μία σπέκουλα. Αυτή είναι η κυβερνητική ανάγνωση για το πολυνομοσχέδιο αναφορικά με τη ρυθμιστική αρχή αποβλήτων ενέργειας και υδάτων. Είναι έτσι? Ναι, αυτό δεν είναι ακριβές. Πολύ σύντομα πρέπει κανείς να το δει λίγο συνολικά. Δηλαδή πρέπει κανείς να καταλάβει πως όλες οι κατευθύνσεις μέχρι σήμερα της πολιτείας από την εποχή των μνημονίων, από το 2011, είναι συνεχώς προς την κατεύθυνση των ιδιωτικοποιήσεων με σειρά ενεργειών. Δεν είναι δηλαδή ότι ξαφνικά σήμερα είναι όλα καλά, υπάρχει δημόσια διαχείριση του νερού και ξαφνικά είπαμε να το βάλουμε σε μια ρυθμιστική αρχή. Μάλιστα. Δηλαδή πολύ συνοπτικά. Άλλο χρονικό προαναγγελθέντος θανάτου, όπως τα Τέμπη μου λέτε δηλαδή. Ναι, εντάξει, τώρα δεν θα ήθελα να το συγκρίνω με κάτι τόσο ακραία δυσάρεστο, ας πούμε, γεγονός, αλλά έχει και αυτό μια ιστορία. Δηλαδή, το 2011, για πρώτη φορά, με το μνημόνιο, το πρώτο ή το δεύτερο, δεν θυμάμαι, που ιδρύθηκε το ΤΑΙΠΕΔ, προβλέφθηκε ότι το σύνολο υποδομών, επιχειρήσεων, κοινής ωφέλειας, δημόσιων ακινήτων, τα πάντα, ιδιωτικοποιούνται. Δεν θα υπάρχει ούτε μία μετοχή δημοσίων επιχειρήσεων στο ελληνικό δημόσιο. Μεταξύ άλλων και τον ΕΙΔΑΠ και η ΙΑΦ, που ήταν οι υπηρεσίες ίδρυψης, που είναι οι δημόσιες επιχειρήσεις ίδρυψης και αποχέτευσης γνωστών. Τότε το 2001, χρόνο μετά το 2011, προσέφυγα στο Συμβούλιο Επικρατείας με μια μικρή ομάδα πολιτών, αποτέλεσμα της οποίας προσφυγής ήταν με την απόφαση 1906 του 2014 της Ολομελίας του Συμβουλίου της Επικρατείας να ακυρωθεί η πώληση των δημοσίων επιχειρήσεων ίδρυψης και αποχέτευσης σε ιδιώτες. Από εκεί λοιπόν ξεκίνησε μία σειρά δικαστικών αγώνων, για να μην μπλέξω τώρα το κοινό σας με νομικά θέματα, που όλοι οι αγώνες μέχρι σήμερα στο Συμβούλιο Επικρατείας είναι επιτυχής και με όλες τις αποφάσεις του Συμβούλιου Επικρατείας λέει συνεχώς το ίδιο και μάλιστα κάθε φορά με πιο αυστηρές σκέψεις ότι το δημόσιο νερό είναι, ότι η παροχή υπηρεσιών ίδρυψης και αποχέτευσης είναι τέτοια ζωτική σημασίας για την ίδια την επιβίωση του ανθρώπου και επομένως πρέπει να γίνονται προεχόντως, να παρέχονται προεχόντως με όρους δημοσίου συμφέροντος. Ενώ αντιθέτως ο ιδιώτης αποσκοπεί και ευλόγως το κέρδος. Και γι' αυτό το λόγο έθεσε μια κόκκινη γραμμή το Συμβούλιο Επικρατείας που έλεγε ότι κατελάχιστον, τουλάχιστον το 50 συν μία μετοχή, τουλάχιστον την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου, θα ελέγχει ευθέως το δημόσιο με σκοπό αποκλειστικά και μόνο την καλύτερη και ασφαλέστερη παροχή πόσιμου νερού για τους πολίτες. Συνεχώς, παρά το γεγονός ότι βγήκε αυτή η πρώτη απόφαση, μετά με το τρίτο μνημόνιο μπήκε στο ΤΑΙΠΕΔ για να υπηρετήσει ξένους σκοπούς, στο υπερταμείο, μπήκε στο υπερταμείο η ΕΙΔΑΠ και η ΙΑΦ για να υπηρετήσει ξένους σκοπούς προς παροχή πόσιμου ύδατος, όπως το να μαζεύει το υπερταμείο λεφτά από τις επιχειρήσεις ίδρυψης και αποχέτευσης για να αποπληρώνει το χρέος κτλ. Μετά με την ΚΙΑ τιμολόγηση του 2017 επιχειρήθηκε να σταδιακά να αυξηθεί η τιμή του νερού. Μάλιστα. Μετά ακόμα το 2021 έγινε κάτι πρωτοφανές, επιχειρήθηκε να δοθεί το μεγαλύτερο τροδοτικό σύστημα της χώρας, η διαχείρισή του σε ιδιώτες μέσω ΣΔΙΤ, δηλαδή το υδροδοτικό σύστημα που ξεκινάει από Εύβοινο, Μόρνο, Ηλίκη, Μαραθώνα και δίνει πόσιμο νερό στο μισό κυριολεκτικά,
πληθυσμό της χώρας, να δοθεί μεσοζήτηση για ιδιώτες. Όλα αυτά λοιπόν, για όλα αυτά γίναν ξεχωριστοί δικαστικοί αγώνες από Σωματεία των Εργαζομένων και Πολίτες, όπου όλα κερδίθηκαν στο Συμβούλιο Επικρατείας, μάλιστα τελευταία δικαστήρια και με ομόφωνες αποφάσεις. Και μάλιστα μετά από όλα αυτά, το καλοκαίρι του 2022, αντί η πολιτεία να αποφασίσει ότι επιτέλους πρέπει να συμμορφωθεί προς αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, να σταματήσει τα παιχνίδια με το νερό και τουλάχιστον το νερό, που τονίζω είναι το τελευταίο να απομείνουν αγαθό, δεν έχει μείνει κάτι άλλο που να ελέγχεται κατά την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου οι επιχειρήσεις αυτές από το δημόσιο, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Είναι μόνο αυτό έμεινε. Και το σταμάτησε το Συμβούλιο Επικρατείας. Αντί λοιπόν η πολιτεία να πει ότι τουλάχιστον το νερό θα ενισχύσω τη δημόσια διαχείριση, θα ενισχύσω όσο μπορώ οι ΔΑΠΕ, οι ΑΘ, δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυψης και αποχέτευσης, ώστε να παρέχονται υπό όρους δημοσίου συμφέροντος υπηρεσίες ίδρυψης κτλ. Δεν εφάρμοσε καν τις αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας που βγήκαν στις αρχές του 2022, που διέταξαν οι μετοχές της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ να επιστρέψουν στο δημόσιο αντί να είναι στο υπερταμείο, το οποίο επίσης ελέγχεται από τους δανειστές. Δεν συμμορφώθηκε. Αντιθέτως, έφερε το καλοκαίρι το νόμο 4964 του 2022, με τον οποίο επιχείρησε να καταργήσει εντελώς δύο αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με αποτέλεσμα, με τον νόμο αυτό, να παραμένουν και σήμερα οι μετοχές των ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΤ στο υπερταμείο. Αντί στο ελληνικό δημόσιο, όπως διέταξε το, όπως είχε κρίνει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Μισό λεπτό, κύριε Σαριβαλάση, μισό λεπτό. Επειδή είστε νομικός και τα ξέρετε καλύτερα. Ναι. Το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν είναι ένα τυχαίο δικαστήριο. Είναι τριτοβάθμιο, είναι το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της χώρας. Ακριβώς. Μάλιστα. Το οποίο λέει εντέλω, με τρεις αποφάσεις, εντέλω να επιστρέψουν οι κατά πλειοψηφία μετοχές να φύγουν από το υπερταμείο να πάνε στο δημόσιο, στις δημοτικές. Ακριβώς. Μάλιστα. Δεν οφείλει η εκάστοτε εκτελεστική εξουσία να εφαρμόσει, αν υπάρχει διάκριση εξουσιών, να εφαρμόσει την απόφαση του ανωτάτου ακυρωτικού δικαστήριου, ή όταν τη συμφέρει, τη εφαρμόζει. Όταν δεν τη συμφέρει, δεν τη εφαρμόζει. Δυστυχώς το έχουμε συναντήσει και στο παρελθόν, όχι συχνά, όχι συχνά, αλλά όταν φύγονται μεγάλα συμφέροντα ή όταν η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση, για οποιονδήποτε λόγο βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση να εφαρμόσει μια δικαστική απόφαση, κάνει το εξής κόλπο. Πηγαίνει στη Βουλή, ψηφίζει νόμο, νέο νόμο. Με το νέο νόμο υποτίθεται ότι κάνει ένα lifting του προηγούμενου νόμου που κρίθηκε αντισυνταγματικός. Στην πραγματικότητα όμως δεν αλλάζει τίποτα. Και έτσι με το νέο νόμο κάνει τα ίδια, καταστρατηγώντας έτσι τις δικαστικές αποφάσεις. Αυτό έχει ξαναγίνει στο παρελθόν, όχι βέβαια συχνά. Εδώ όμως, για πρώτη φορά εξ όσων γνωρίζω, έγινε τόσο προκλητική η συνταγματική εκτροπή, δηλαδή για πρώτη φορά επιχειρήθηκε τόσο προκλητικά με το νόμο αυτό του καλοκαιριού να καταργηθούν εντελώς οι αποφάσεις αυτές ολομέλειας. Εντελώς. Δηλαδή είναι, αν διαβάσετε, να μην σας μπλέξω τώρα με τα νομικά, αλλά αν διαβάσει κανείς τα συγκεκριμένα άρθρα, είναι σαν να λέει σκίζω τις αποφάσεις αυτές του δικαστηρίου, του ανωτάτου δικαστηρίου, δεν υπήρξαν ποτέ και όχι μόνο αυτό, αλλά δεν σου δίνω τη δυνατότητα να ξαναπροσφύγεις τη δικαιοσύνη, γράφοντας ότι δεν θα εκδοθεί και καμία πράξη. Γιατί θυμίζω ότι δεν έχουμε συνταγματικό δικαστήριο και έτσι δεν μπορεί κάποιος να απευθυνθεί απευθείας στο δικαστήριο κατά νόμου. Πρέπει να εκδοθεί μια, όπως λέμε, διοικητική πράξη σε εκτέλεση του νόμου. Άρα αυτό που μπορεί να προσβάλλει ο πολίτης είναι τη διοικητική πράξη και να πει εξ αφορμή στο δικαστήριο της διοικητικής πράξης ότι είναι αντισταγματικός νόμος. Δεν μπορεί δηλαδή ευθέως κάτω του νόμου. Άρα εδώ τι κάνανε. Είπανε ότι με άρθρο του νόμου του καλοκαιριού ότι δεν θα εκδοθεί και καμία διοικητική πράξη, παραμένει στο υπερταμείο αναδρομικά και άρα δεν μπορεί και να προσφύγει κανένα στη δικαιοσύνη. Δηλαδή, μη με απασχολείτε, τελείωσε. Σαν να τη σκίζει, τελείωσε αποφάσισε. Ωραία δημοκρατία και διάκριση εξουσιών. Αυτό μου λέει. Αυτό ανάγκασε να καταλάβετε την μέχρι πρότινο αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, την κυρία Καναμανόφη, η οποία συνταξιοδοτήθηκε το καλοκαίρι. Ναι. Ένα μήνα μετά, ως συνταξιούχος πλέον, αλλά με εκπληκτική εμπειρία και πορεία στο δικαστήριο, την υποχρέωσε να αρθρογραφήσει γράφοντας ότι για πρώτη φορά παρατηρείται τέτοια συνταγματική εκτροπή σε βάρος της δικαστικής εξουσίας. Η αντιπρόεδρος του ΣΤΕ τώρα, Μέχρι τον Ιούνιο, αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας, η κυρία Καραμανό. Το λέω γιατί εδώ η ένταση της εκτροπής, παρά το γεγονός ότι την έχουμε ξανασυναντήσει,
Επαναλαμβάνω, η ένταση εδώ της εκτροπής και η πλήρης κατάργηση των αποφάσεων ήταν πρωτοφανής. Και τι έγινε? Αναγκαστικά προσκάναμε, προβλέπει η νομοθεσία τη δυνατότητα, όταν δεν συμμορφώνεται η διοίκηση με δικαστική απόφαση, να πας σε αρμόδια τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από τρεις δικαστές. Πήγαμε και μόλις εχθές, παρά το γεγονός ότι επειδή βγήκε νέος νόμος, ήταν δύσκολο να αποφασίσει η αρμόδια επιτροπή ότι είναι αρμόδια. Εδώ είναι άλλα νομικά θέματα. Δεν έχει νόημα να τα αναπτύξουμε. Εν πάση περιπτώσει, εχθές συνέβη κάτι πολύ σημαντικό. Δημοσιεύθηκαν οι αποφάσεις της Τριμελούς Επιτροπής Συμμόρφωσης του Συμβουλίου Επικρατείας, οι 7 και 8 του 23, οι οποίες είναι καταπέλτης κατά του νόμου. Με πολύ όμορφο νομικά τρόπο, εντάξει, στην ουσία όμως, με διακριτικό δηλαδή νομικά τρόπο, στην ουσία κατακεραυνώνουν τον νόμο, αποκαλύπτουν όλη αυτή την προκλητική εκτροπή που έγινε, διαπιστώνουν βεβαίως ότι δεν συμμορφώθηκε το Υπουργείο Οικονομικών ούτε η νομοθετική εξουσία προς τις αποφάσεις ολομελίας και διατάσσουν το Υπουργείο Οικονομικών το αργότερο εντός 6 μηνών να επιστρέψει και μάλιστα με αναδρομικό χαρακτήρα, δηλαδή από το 2008 θα θεωρηθεί αναδρομικά ότι αυτό συμβαίνει. Τον διατάσσει λοιπόν εντός εξαμήνου να επιστρέψει όλες τις μετοχές του υπερταμείου στο ελληνικό δημόσιο. Α, μάλιστα, υπάρχει τέτοια απόφαση Τριμελούς χθες. Αυτές βγήκανε μόλις εχθές, δημοσιεύτηκαν. Μάλιστα. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά έναντι του πολυνομοσχεδίου που συζητείται, ψηφίζεται? Λοιπόν, και φτάνουμε τώρα, συγγνώμη, ναι, τώρα σας ταλαιπώρησα μόνο αυτό το ιστορικό, γιατί είναι, έχει τη σημασία. Είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Ναι, μας δίνεται και είδηση. Επομένως, βλέπουμε ότι παρά τις αποφάσεις, η πολιτεία συνεχώς εξακολουθεί να βρίσκεται προς την ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση. Των ενεργειών που άμεσα ή έμεσα οδηγούν στην ιδιωτικοποίηση και του τελευταίου απομείνοντος αγαθού. Και φτάνουμε στη ρυθμιστική αρχή, η οποία θυμίζω, το 2011 που ξεκίνησαν όλοι αυτοί οι αγώνες, τα μνημόνια προέβλεπαν ως αντίβαρο ότι θα ιδιωτικοποιηθεί τελείως το νερό, αλλά θα σου επιτρέπω να φτιάξεις και μια ρυθμιστική αρχή υδάτων, επειδή θα μπουν ιδιώτες μέσα στο νερό, και άρα να έχεις και μια ρυθμιστική αρχή υδάτων, όπως η ρυθμιστική αρχή ενέργειας, η οποία να ελέγχει τον ανταγωνισμό και τους ιδιώτες. Αυτός είναι και ο ρόλος άλλος των ρυθμιστικών αρχών. Αυτό ήταν το 2011. Όμως εντωμεταξύ, με όλες αυτές τις αποφάσεις, ακυρώθηκε η ιδιωτικοποίηση. Και ενώ ακυρώθηκε η ιδιωτικοποίηση, που είναι το προέχον για να μιλάμε για ρυθμιστικές αρχές, ξαφνικά έρχεται τώρα η κυβέρνηση και μιλάει για ρυθμιστική αρχή. Άρα. Η ρυθμιστική όμως αρχή είναι προφανές, και όλοι το ξέρουν, και βεβαίως οι κυβερνώντες, ότι έχουν ρόλο και λόγο ύπαρξης σε ελεύθερες αγορές παροχής υπηρεσιών με τη συμμετοχή ιδιωτικών εταιριών που αναταγωνίζονται μεταξύ τους. Άρα. Επομένως, που κατά το ΣΤΕ δεν μπορεί να δημιουργηθεί ελεύθερη αγορά, η ρυθμιστική αρχή τι θα ρυθμίσει? Εκτός αν έχεις κατά νου να συνεχίσεις. Δηλαδή, το να φτιάξεις ρυθμιστική αρχή για να ρυθμίζει μια αγορά η οποία δεν υπάρχει. Ή είσαι παράλογος, ή είσαι ανόητος, ή προφανώς αποσκοπείς κάπου αλλού. Δηλαδή ότι σταδιακά θα φτιάξεις και μια ρυθμιστική αρχή και σταδιακά θα βρεις. Η ελεύθερη αγορά, όπως ξέρετε, έχει πάρα πολλά όπλα να σε πάει προς το καθεστώς της απελευθέρωσης με πολλούς τρόπους. Δεν είναι τυχαίο που όλα αυτά ανακαλύπτονται. Παραχωρήσεις δημοσίων έργων, συμβάσεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Έχει πολλές διαφορετικές. Δηλαδή οι τρόποι ιδιωτικοποιήσεων είναι πολλοί. Επομένως σου λέει, φτιάχνω μια ρυθμιστική αρχή για να, που ρυθμίζει υποτίθεται μια αγορά που δεν υπάρχει και που δεν επιτρέπεται και να υπάρξει κατά το ΣΤΕ, και μέσω της ρυθμιστικής αυτής αρχής σιγά σιγά θα βρεθεί ο τρόπος, το κατάλληλο εργαλείο ώστε να προχωρήσουμε πάλι προς την κατεύθυνση ιδιωτικοποίησης. Δηλαδή είναι προφανές ότι και η ρυθμιστική αρχή είναι προς την κατεύθυνση μια σταδιακής ιδιωτικοποίησης. Αλλιώς θα ήταν εντελώς ανόητο αυτό που συζητείτε σήμερα. Ναι, εκτός αν μας πούνε ότι θα ρυθμίζουν την τιμή της ΔΕΙΑ Ρεθύμνου και της ΔΕΙΑ Ηρακλείου, και εγώ που ζω στο Ηράκλειο θα παίρνω το νερό από το Ρέθυμνο, αν είναι πιο φθηνό ή ανάποδα. Δουλευόμαστε εδώ δηλαδή. Όσον αυτό αφορά ιδίως την τιμολόγηση, εκεί η επιστημονική υπηρεσία της Βουλής το είπε και ρητά ότι δημιουργούνται προβληματισμοί. Θυμίζω ότι η επιστημονική υπηρεσία της Βουλής μιλάει πάντα με ένα εύσχυμο τρόπο, έτσι. Είναι όργανο της Βουλής και δεν έχει κρίσεις όπως μια δικαστική απόφαση. Λοιπόν, μέχρι και η ίδια επιστημονική υπηρεσία της Βουλής λέει δημιουργούνται προβληματισμοί ότι η τιμολόγηση, οι κανόνες τιμολόγησης που αναφέρονται στη ρυθμιστική, στο νομοσχέδιο για τη ρυθμιστική αρχή, αντιβαίνουν σε όσα έχει ήδη κρίνει απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας για την κοία τιμολόγησης. Είναι άλλος δικαστικός αγώνας που και εκεί το Συμβούλιο Επικρατείας ακύρωσε την κοία τιμολόγησης του 2017. Δηλαδή, ακόμα και στην τιμολόγηση καθεαυτή, που δεν
ρυθμίζεται με το νομοσχέδιο αυτό αναλυτικά. Ακόμα και εκεί η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής έχει πει ότι δεν είναι δυνατόν να θέλεις να βάλεις σε μια ρυθμιστική αρχή την τιμολόγηση, όταν ήδη το Συμβούλιο της Επικρατείας σου έχει πει ότι αυτά πρέπει να γίνονται με βάση την Οδηγία 60 του 2000, με κανόνες ανάλογα με την τοπική ιδιομορφία της κάθε περιοχής, του κάθε Δήμου. Το πώς γίνεται σε κάθε περιοχή είναι τελείως διαφορετική η λογική της τιμολόγησης και των επιδοτήσεων που χρειάζεται, ας πούμε, ένα νησί που χρειάζεται αφαλάτωση, που εκεί χωρίς επιδότηση από το κράτος δεν μπορεί να γίνει, είναι πολύ ακριβή, και τελείως διαφορετική η λογική της τιμολόγησης στην Αθήνα με την ΕΙΔΑΒ. Σωστά. Κύριε... Είναι τελείως διαφορετικά και αυτό τα ρυθμίζει όλα σε γενικές κατευθύνσεις η ίδια Οδηγία 60 του 2000 που σου λέει όλες οι τιμολογήσεις πρέπει να γίνονται αναλεκάνει από ροής υδάτων, έτσι, ανάλογα με τις ιδιομορφίες της κάθε περιοχής. Κύριε Σαριβαλάση, επειδή θα σας ταλαιπωρήσω λίγο, εδώ πρέπει να σας πω ότι έχω βροχή ερωτημάτων από κόσμο που τώρα με τη νομική διάσταση, και να το επαναλάβω, είστε από τους ανθρώπους που από την πρώτη στιγμή οργάνωσε νομικά μία κατάσταση μαζί με άλλους από το 2011, από την εποχή της έλευσης των μνημονίων στη χώρα, που όλα περνάγανε στο ΤΑΙΠΕΔ, όλα τα σημικά της χώρας. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Ωραία, η κυβέρνηση είναι προφανές με όλη τη μεθόδευση ότι γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων της, αυτή είναι η ουσία, τις αποφάσεις του ανωτάτου ακυρωτικού δικαστηρίου. Σωστά υπενθυμίζεται ότι στη χώρα, τώρα να το καταλάβουν πολλοί, διαχρονικά δεν έχουμε αποκτήσει συνταγματικό δικαστήριο, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Ναι. Λοιπόν, η κυβέρνηση έχει μία θέση και είναι προφανές ποια είναι η θέση της. Είναι ανοιχτό το πεδίο της ιδιωτικοποίησης, ό,τι και να λέει. Ερώτηση. Ακριβώς. Αφού το ΟΣΤΕ έχει πάρει με τρεις αποφάσεις και χθες η Επιτροπή Δικαστική είπε ότι και ο τελευταίος νόμος που έφτιαξε η κυβέρνηση το καλοκαίρι είναι off. Απλώς να σας διορθώσω εδώ. Οι δικαστικές αποφάσεις είναι πέντε. Πέντε, μάλιστα. Ακόμη... Είναι τρεις της ολομελίας, μάλιστα, και δύο της μείζωνος σύνθεσης του αρμοδίου, μάλιστα, τμήματος. Το κάνατε και χθες βγήκε και η έκτη απόφαση της Επιτροπής Συμμόρφωσης. Μάλιστα, το κάνατε ακόμη καλύτερο εσείς, θα ήθελα να πω νομικά. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Δεν οφείλουν λοιπόν οι αρχηγοί όλων των υπολείπων κομμάτων να πάρουν καθαρή θέση σε ένα ερώτημα? Πρέπει να επιστρέψουν με βάση τις αποφάσεις των δικαστηρίων οι μετοχές στο ελληνικό δημόσιο και όχι στο υπερταμείο? Αυτό δεν πρέπει να είναι το ερώτημα στο οποίο πρέπει να κληθούν και προεκλογικά να απαντήσουν? Βέβαια, αυτό πλέον είναι στοιχειώδες για οποιοδήποτε κράτος δικαίου. Δηλαδή, όταν έχουμε φτάσει και στο σημείο η Επιτροπή Συμμόρφωση να διατάσει εντός εξαμήνου να γίνει αυτό, εάν δεν συμμορφωθεί η οποιαδήποτε κυβέρνηση και σε αυτό, πλέον μιλάμε για μια προφανή... Όχι, εγώ σας ρωτάω πολύ συγκεκριμένα, γιατί οφείλουμε και εμείς ως μέσα αυτό το ερώτημα να κάνουμε στους πολιτικούς αρχηγούς, γιατί τις τελευταίες μέρες ακούω και κάτι περίεργα σε διάφορους πολιτικούς χώρους, πολιτικοί να έχουν σχέση με γαλλικά πολυεθνικά συμφέροντα ιδιωτικοποίησης νερών και μάλιστα να είναι και πολιτικοί της σοσιαλδημοκρατίας, και αυτά ο κόσμος πρέπει να τα μάθει. Οι πολιτικοί αρχηγοί να μην κρύπτονται πίσω λοιπόν από το ότι η κυβέρνηση φέρνει ένα πολυνομοσχέδιο. Η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει τι θέλει. Οι υπόλοιποι, αρκεί το καταψηφίζω το πολυνομοσχέδιο, ή πρέπει να μας πούν αν είναι έτοιμοι να εφαρμόσουν τις έξι αποφάσεις των ανωτάτων δικαστήριων? Αυτό δεν είναι το σωστό ερώτημα? Ακριβώς, αλλά θα μου επιτρέψετε εδώ να πω ότι είναι και πρέπει και κάτι παραπάνω να γίνει. Δηλαδή, εκτός από αυτό, πρέπει επιτέλους να αποφασίσει η πολιτεία, να αποφασίσουν τα κόμματα συνολικά ότι τουλάχιστον το τελευταίο εναπομείνον αγαθό, το νερό, θα παραμείνει υπό καθεστώς αποτελεσματικής δημόσιας διαχείρισης. Ότι δηλαδή θα σταματήσουν τα σχέδια άμεσης ή έμεσης ιδιωτικοποίησης και η πολιτεία θα ασχοληθεί σοβαρά με το αντίθετο, προς την αντίθετη κατεύθυνση, πώς δηλαδή θα ενισχύσει τη δημόσια, την καλύτερη δημόσια διαχείριση των ΔΕΙΑ της κάθε περιοχής, της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑ. Δηλαδή ότι ο σκοπός της θα πρέπει να είναι εντελώς προς την αντίθετη κατεύθυνση. Γιατί έχουμε δει, όπως ξέρετε, το άλλο πρόβλημα που υπάρχει είναι πολλές φορές οι κυβερνήσεις σκοπίμως αφήνουν δημόσιες επιχειρήσεις ή ΔΕΙΑ, η ελλείψη επιδότησης, τις αφήνουν να απαξιώνονται. Και στο τέλος, αφού απαξιώνονται, βλέπε Ολυμπιακή, βλέπε Μεταφορές, βλέπε ΟΣΕ, βλέπε ΔΕΗ, και αφού τις απαξιώνουν, μετά λένε, ναι, τώρα αφού έχουν τόσα προβλήματα και τόσα χρέη, πρέπει να μπουν οι ιδιώτες να μας σώσουν.
Μάλιστα. Μου λέει εδώ ο φίλος ο Αργύρης, που μάλλον δεν άκουσε την προηγούμενη συζήτηση. Αφού η προηγούμενη κυβέρνηση έβαλε το νερό στο υπερταμείο το 16. Σας απάντησε όμως εδώ ο κύριος Αριβαλάσης ότι οι αποφάσεις του ΣΤΕ λένε πρέπει να βγει από το υπερταμείο. Τέλος. Ακριβώς, ναι. Το άλλο ερώτημα. Μέσω χρηματιστηρίου μπορεί να γίνει πατέντα με την αγορά, αφού ήδη εκεί είναι η ΕΙΔΑΠ? Ναι. Αυτό είπε το Συμβούλιο Επικρατείας. Τώρα πάμε βέβαια 20 χρόνια πίσω. Η μερική ιδιωτικοποίηση, αυτή είναι η κόκκινη γραμμή που συζητάμε τώρα, έτσι. Μία μερική ιδιωτικοποίηση ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΤ έχει γίνει ήδη επί κυβερνήσεων Σιμίτη από το 1999, όπου μπήκαν για πρώτη φορά εκεί που είχε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου το δημόσιο στην ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, τις έλεγχε δηλαδή αποκλειστικά το δημόσιο. Το 99 αποφασίστηκε να μπουν στο χρηματιστήριο. Και με το που μπήκαν στο χρηματιστήριο, ταυτόχρονα ο νόμος που δημοσιεύτηκε τότε έλεγε ότι τουλάχιστον νόμος το 51% θα το κρατάει το δημόσιο. Δηλαδή, με το καθεστώς το 99 έγινε μια μερική ιδιωτικοποίηση, δηλαδή επετράπη το 49% να πάει σε ιδιώτες, αλλά υποχρεωτικά θα κρατούσε το δημόσιο το 51%. Αυτή λοιπόν η μερική ιδιωτικοποίηση με τα μνημόνια επιχειρήθηκε να γίνει πλήρη ιδιωτικοποίηση, δηλαδή και το 51% να το δώσουμε στους ιδιώτες να μην κρατήσει τίποτα το δημόσιο. Και εκεί είναι που έβαλε μια κόκκινη γραμμή το Συμβούλιο Επικρατείας και λέει όχι. Τουλάχιστον η πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου, τουλάχιστον ο έλεγχος για τις πλειοψηφίες αυτής θα γίνεται από το δημόσιο. Μάλιστα. Άλλος φίλος. Λέει εδώ, υπάρχει περίπτωση, κύριε Σαριβαλάση, να έχουμε ένα κυβερνητικό ελιγμό? Δηλαδή να πει η κυβέρνηση, εντάξει, δεν ιδιωτικοποιώ το νερό, ιδιωτικοποιώ όλο το δίκτυο, δηλαδή τους σωλήνες. Τότε το ΣΤΕ έχει αντανακλαστικά για να κυρώσει και αυτή την περίπτωση? Πιστεύω, ναι. Αν δεν σταματήσει, αν δεν γίνει αυτό που είπαμε από την αρχή, αν η πολιτεία δεν αποφασίσει ότι θα σταματήσει τα παιχνίδια με το νερό, δυστυχώς οι αγώνες θα είναι συνεχείς. Ήδη κρατάνε, όπως σας είπα, 11 χρόνια. Αν κάνει τέτοιο λιγμό, πάλι θα βρεθούμε στα δικαστήρια. Αυτός που ήταν ο λιγμός είναι ένα πρώτο βήμα της κλασικής ιδιωτικοποίησης, όπως π.χ. έγινε και στη ΔΕΗ. Διαλύουμε μια δημόσια επιχείρηση τη χωρίζουμε σε τρεις, δηλαδή ΔΔΕ, ΑΔΜΙΕ, ΔΕΗ, θυμάστε τι έγινε, ή με τον ΟΣΕ αντίστοιχα ΤΡΕΝΟΣΕ, είναι τα κλασικά, οι κλασικές μέθοδοι της αγοράς. Μία δημόσια επιχειρήση τη χωρίζουμε σε τρία κομμάτια. Λέμε στην αρχή ότι ο ένας κρατάει τις υπόδομες, ο άλλος εκεί. Μετά φτιάχνουμε και τη ρυθμιστική αρχή. Μετά φτιάχνουμε και το χρηματιστήριο ενέργειας και τελείωσε. Και μετά έχεις μπει σε ένα λαβύρινθο της αγοράς που από εκεί δεν ξεμπλέκεις με τίποτα, όπως το είδαμε ακριβώς στην ηλεκτρική ενέργεια. Μάλιστα. Και εγώ να πω ότι 180 πόλεις σε όλη την Ευρώπη επιστρέφουν στο δημόσιο χαρακτήρα του αγαθού με προεξάρχουσα του νερού, το Βερολίνο προεξάρχουσες και το Παρίσι. Εδώ ρωτάει άλλος φίλος. Δεν μου λέτε, λέει, κύριε Σαριβαλάση, εσείς ως νομικός, η ομάδα σας, όσοι έχουν καταφύγει αυτά τα 11 χρόνια στο ΣΤΕ, ήρθε κάποιος πολιτικός αρχηγός να σας χτυπήσει την πόρτα, να σας ζητήσει να ενημερωθεί, προσπάθησε να σας προσεγγίσει? Γιατί αν σε μια χώρα έχεις 6 αποφάσεις, όπως είπατε, του ανωτάτου ακυρατικού δικαστηρίου, που λένε πως το νερό πρέπει να παραμείνει δημόσιο, και παρόλα αυτά συνεχώς έχουμε κινήσει για το αντίθετο, τότε αυτή η χώρα δεν μπορεί να λέγεται δημοκρατία. Ήρθε κάποιος να σας πει, ελάτε εδώ, τι είναι αυτά που κάνετε, τι λέτε, πώς το λέτε, πώς προκύπτει, ποιες είναι οι αποφάσεις, σας ζητήθηκε? Το μόνο ενδιαφέρον που είδα ήταν από τα σωματεία εργαζομένων της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ και πολίτες βέβαια που εκπροσωπήσαμε στο δικαστήριο. Να πω εδώ μαζί με στα επόμενα δικαστήρια μετά το 2014 εκπροσωπήσαμε μαζί με την εξαίρετη συνάδελφο από τη Θεσσαλονίκη, Κατερίνη Γεωργιάδου. Μάλιστα. Εκτός λοιπόν από τα σωματεία εργαζομένων, από φορείς, ας το πούμε έτσι, που συμμετείχαν ενεργά, μετά δεν μπορώ να πω ότι υπήρχε συγκεκριμένο. Μόνο η αλήθεια είναι ότι στο τελευταίο διάστημα υπάρχει μια κινητοποίηση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Δηλαδή το τελευταίο διάστημα, πράγματι από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει μια κινητοποίηση ώστε να αναδειχθεί όλο αυτό το θέμα υπέρ της δημόσιας διαχείρισης νερού. Για τις αποφάσεις των δικαστηρίων έχει τέτοια κινητοποίηση, γιατί και αυτό στο υπερταμείο έβαλε. Ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Ερώτηση αφελής, λέει, στον καλεσμένο σας. Έχει μια άποψη τι κέρδος έχει η εκάστοτε κυβέρνηση να ξεπουλά τα υπέρτατα αγαθά του λαού και ιδίως το νερό και να είναι τελικά απέναντί του? Ναι, αυτό, κοιτάξτε,
τα συμφέροντα ότι είναι μεγάλη είναι γνωστό, δηλαδή δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Το λέει και η λογική τι σημαίνει νερό, αλλά το λένε και οι ίδιοι οι επενδυτές. Δηλαδή η Goldman Sachs στην επίσημη έκθεση, αν θυμάμαι, το 2013, προς τους επενδυτές τους είπε στραφείτε προς το νερό, είναι το πετρέλαιο του μέλλοντος. Προφανώς δεν είναι απλώς το πετρέλαιο του μέλλοντος, είναι κάτι πολύ πιο σημαντικό. Και επομένως για την αγορά θα ήταν και ό,τι πιο κερδοφόρο, όχι απλά κερδοφόρο, αλλά θα έδινε σε όποιον ελέγχει το νερό, του δίνει εκτός από πολύ μεγάλα κέρδη, του δίνει και τεράστια γενικότερα δύναμη, γιατί αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει έλεγχος, ας πούμε, του υψίστης σημασίας αγαθού, το οποίο είναι και σε έλλειψη. Έτσι, δηλαδή το πόσιμο νερό είναι σε έλλειψη και όσο περνάνε τα χρόνια η έλλειψη καθίσταται και προφανέστερη. Ο φίλος ο Δημήτρης, έχετε υπόψη σας, λέει, κύριε Σαριβαλάση, τι γίνεται με τις πηγές στην Ευρυτανία που έχουν ξεσηκωθεί, οι Βρετάνες που πάνε να περάσουν σε χέρια ιδιωτών? Το έχετε υπόψη σας? Δημοσιογραφικά μόνο, δεν έχω ασχοληθεί. Μάλιστα. Αυτό εντάσσεται στο πολυνομοσχέδιο? Το έχετε υπόψη σας? Όχι, δεν έχω κάτι υπόψη μου τέτοιο. Όχι. Μάλιστα. Άλλος φίλος εδώ. Οι δημοτικές υπηρεσίες σύνδρευσαν ανά τη χώρα, λέει, κύριε Σαριβαλάση. Τι προβλέπονταν στα μνημόνια και αν υπάρχει πρόβλημα στο πολυνομοσχέδιο? Έχετε υπόψη σας? Ναι, το πολυνομοσχέδιο αφορά και τις δημοτικές επιχειρήσεις σύνδρευσης και αποχέτευσης. Και επομένως και για αυτές ισχύει αυτό που προείπαμε πριν για την ρυθμιστική αρχή. Ιδίως δε όσον αφορά αυτό που είπαμε για την τιμολόγηση. Ότι θα ρυθμίζονται οι κανόνες τιμολόγησης ενιαία από τη ρυθμιστική αρχή. Ενώ θα έπρεπε, όπως προείπα, αυτά να ρυθμίζονται όλα από με βάση τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής και τα λοιπά, όπως έχει κρίνει το ΣΤΕ και όπως ορίζει και η Ευρωπαϊκή Οδηγία η 60 του 2000. Αλλά και γενικότερα, όχι μόνο αυτό, αλλά και γενικότερα από τη ρυθμιστική αρχή θα ρυθμίζονται και πλήθος άλλων ζητημάτων. Όλοι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να ξέρουμε σε τι έκταση θα είναι, έτσι. Απλώς θα έχουμε μια ρυθμιστική αρχή που ενιαία, εφόσον ψηφιστεί σήμερα το νομοσχέδιο, θα ρυθμίζει πάρα πολλά ζητήματα που αφορούν τον τρόπο παροχής σύνδρευσης και αποχέτευσης, ακόμα και πιστοποίηση, δηλαδή αν μπορεί ο Δήμος τάδε πράγματα να παρέχει ποιοτικά, ας πούμε, νερό στους δημότες. Πώς θα το έρθει αυτό η ΡΑΕ που εντελώς άσχετη με τα θέματα της σύνδρευσης? Πάντως σίγουρα δεν θα μπορεί να το ελέγξει με τους τρεις υπαλλήλους που προβλέπει το νομοσχέδιο ότι θα προσλάβει η ΡΑΕ για να σύνδευση και αποχέτευση. Δηλαδή και αστείο, φανταστείτε τώρα η ΡΑΕ με τους τρεις υπαλλήλους να θέλει να ελέγξει αν κάνει σωστά τη δουλειά της η ΕΙΔΑΠ που έχει 2.500 υπαλλήλους και μονοπωλιακά κάνει το εξειδικευμένο αυτό έργο εδώ και δεκαετίες. Άλλη ερώτηση του φίλου του Κώστα. Μετά την ψήφιση κατά το πώς φαίνεται από την κυβερνητική πλειοψηφία του νομοσχεδίου που θα γίνει νόμος του κράτους, θα ξαναπροσφύγετε νομικά? Αυτό, κοιτάξτε, θα το δούμε. Αυτό θα το συζητήσουμε πάλι με τα σωματεία εργαζομένων, με τους πολίτες. Θα δούμε ακριβώς, γιατί όπως σας είπα, δεν μπορεί κανείς να προσφύγει ευθέως κατά νόμου. Πρέπει να εκδοθεί μια διοικητική πράξη. Επομένως, εκεί πρέπει να δούμε τις διοικητικές πράξεις που θα εκδοθούν σύμφωνα με το νόμο αυτό και αναλόγως να δράσουν. Μάλιστα. Κύριε Σαριβαλάς, θέλω να σας ευχαριστήσω ειλικρινά γιατί διευκρινίσατε πολλά πράγματα και μας είπατε ότι υπάρχουν μετά και τη χθεσινή που έχει περάσει τον ντούκου 6 αποφάσεις, όχι 3, 6 ανώτατες δικαστικές αποφάσεις και παρόλα αυτά κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν και συνεχίζουν. Σας ευχαριστώ θερμά, καλή σας ημέρα. Και εγώ ευχαριστώ πολύ, καλή σας ημέρα. Ηράκλειο.